για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των παγκόσμιων κρίσεων, τις δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, μίλησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με αυξανόμενη απασχόληση, μείωση των ανισοτήτων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Ο Πρωθυπουργό μετέβει σήμερα στι Βρυξέλλε, όπου θα συμμετάσχει στι εργασίε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, ζήτημα το οποίο έχει θέσει ήδη ο Πρωθυπουργό από τι εργασίε του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Γρανάδα, η συνεχιζόμενη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, οι εξελίξει στη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επέκταση του προγράμματο προσυμπτωματικού, προσυμπτωματικού ελέγχου με συγχωρείτε, για τον καρκίνο του μαστού, φόφη γεννηματά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό με το πρόγραμμα πλέον να απευθύνεται στι γυναίκε ηλικία 45 έω 74 ετών. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια τα μέτρα στήριξη στου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο. Όσον αφορά στο Νοέμβριο, ενισχύσει για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια διαμορφώνονται εξή. Για μηνιαίε καταναλώσει έω 500 κιλοβατόρε, η ενίσχυση ανέρχεται σε 25 ευρώ αναμεγαβατόρα γι' για αυτό το μήνα σε σχέση με τα 15 ευρώ αναμεγαβατόρα μεγαβατόρα που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει το 90% των οικοκυριών στην Ελλάδα. Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρε, υπό την προπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργεια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Στα νοικοκυριά, που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται στα 60 ευρώ αναμεγαβατόρα για το σύνολο τη κατανάλωση και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστου. Επιπλέον, για του αγρότε, ανεξαρτήτω ισχύω παροχή και επίπεδου τάση, η ενίσχυση αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε 25 ευρώ αναμεγαβατόρα για το σύνολο τη μηνιαία κατανάλωση. Οι ενισχύσει αφορούν όλε τι παροχέ κύρια και μη κύρια κατοικία, χωρί εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτω παρόχου. Σε περίπτωση που από τη νέα χρονιά οι τιμέ των ενεργειακών προϊόντων ξεφύγουν, τότε θα επανεξεταστεί άμεσα νέο σχήμα στοχευμένη επιδότηση για του καταναλωτέ. Η στήριξη τη κυβέρνηση προ του πολίτε συνεχίζεται με ξεχωριστή μέρημνα, ειδικά για του πλέον ευάλωτου συμπολίτε μα, με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και τα χρήματα. Των Ελλήνων Φορολογούμενων. Στο πρόγραμμα μόνιμη μείωση τιμή έχουν ήδη ενταχθεί 233 προϊόντα. Συζητείται σήμερα στι Επιτροπέ τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογή και αξιολόγηση διοικήσεων φορέων του Δημοσίου. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών στοχεύει στον εξυγχρονισμό τη διαδικασία επιλογή των διοικήσεων των φορέων του δημοσίου τομέα και τη δημιουργία ενό πλαισίου το οποίο προβλέπει τη διαρκή αξιολόγησή του. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητε, η ενίσχυση τη αξιοκρατία και τη διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα του συστήματο μέσω τη επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώ και η αξιολόγηση των διοικήσεων, ώστε αν επιτυγχάνουν του στόχου, να μπορούν να αμείβονται περισσότερο και αν δεν επιτυγχάνουν του στόχου, να αντικαθίστανται. Προσλήψει 2.763 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στη γενική εκπαίδευση ω προσωρινών αναπληρωτών με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομία εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσληψη 150 νέων οδηγών στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη, στον ΟΑΣΤ. Από τι 11 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων ο πρώην Επίτροπο και Βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, εκπροσωπώντα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη μεταβαίνει στην Δερβιτσάνη Αλβανία για την τελετή αποκαλυπτηρίων τη πρωτομή του Κωνσταντίνου Μετσοτάκη και ονοματοδοσία τη κεντρική πλατεία τη πόλεω στο όνομά του ω τιμή και αναγνώριση στον αίμνο στο Πρωθυπουργό που άνοιξε το δρόμο των σχέσεων Ελλάδα-Αλβανία με την πρώτη ιστορικά επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη γειτονική χώρα.